αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για την οικογένεια και την αγάπη μεταξύ των μελών της. Έχουμε πει αρκετά πράγματα για το γάμο, για την απιστία που γίνεται στο γάμο και για διάφορα άλλα προβλήματα που μπορεί να διαλύσει ένα γάμο που φαινομενικά ξεκινάει με όλα τις καλές προδιαγραφές. Μιλούσαμε λοιπόν για την απιστία. Η απιστία, αγαπητοί ακροατές, από την άλλη πλευρά είναι μια πράξη ψευτομαγιάς. Οι τύποι αυτοί που δημιουργούν σχέσεις στην πραγματικότητα προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους ότι είναι σπουδαίοι. Αν το έχετε καταλάβει καλά, προσπαθούν αυτοί οι τύποι να αυτοεπιβεβαιωθούν. Και δεν καταλαβαίνουν ότι για την άλλη κυρία που δημιούργησαν σχέση δεν είναι τίποτα άλλο από ένα εκμεταλλεύσιμο είδος. Θεωρούν λοιπόν ότι είναι σπουδαίοι, κι όμως η άλλη παίζει μαζί τους, τους εκμεταλλεύεται, τους έχει στο χέρι. Έχουμε δει και ζήσει πολλές τέτοιες πραγματικότητες και εικόνες. Ένας άνθρωπος που εξευτελίζει τη γυναίκα του, η οποία του έχει δώσει τον εαυτό της, που τον διακονεί και μένει κοντά του, ενώ είναι δούλος, ευτελής δούλος, αυτός νομίζει ότι είναι ελεύθερος. Αυτό τι σημαίνει? Επιτρέψτε μου τη λέξη, επί της ουσίας είναι γελίος. Είναι ένας αποτυχημένος άνθρωπος που μέσα από τον εξευθελισμό της συζύγου του και τη δημιουργία μιας εξωσυζυγικής σχέσης προσπαθεί να δείξει ότι είναι σπουδαίος και δεν ενδιαφέρεται. Εκεί φαίνεται πόσο ξεπεσμένος είναι, όταν τελικά δεν ενοχλείται όταν υπάρχουν και παιδιά. Μπορεί και τα παιδιά να είναι μεγάλα, αλλά και τα παιδιά πληγώνονται, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι πατέρας τους. Τον αγαπάνε, γιατί τα παιδιά, αγαπητοί ακροατές, έχουν πολλή αγνότητα. Αν και μερικές φορές φτάνουν στα όρια τους και δεν ανέχονται τέτοια πράγματα. Γνώρισα τέτοια παιδιά, μας λέει ο Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατής της κύριος Παύλος, τα οποία κατηγόρησαν τη μητέρα τους γιατί ανέχθηκε αυτόν τον τύπο που κατά λάθος ήταν πατέρας τους. Συγχωρέστε με για τη σκληρότητα των λόγων μου, αγαπητοί ακροατές, μας λέει ο Μητροπολίτης Σιατίστης, αλλά είναι ο μόνος τρόπος κάποιοι να ξυπνήσουν. Αλλά και γιατί κάποτε πρέπει να περιγράφουμε με ακρίβεια τα πράγματα. Γιατί όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να νιώσει τα παιδιά του, δεν μπορεί να νιώσει τον άνθρωπο που έζησε μαζί του και έκανε τα παιδιά του, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ανέστητος άνθρωπος. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι άλλωστε? Τι άλλη αξία θα μπορούσε να έχει? Βέβαια, το ερώτημα έχει και συνέχεια. Η σύζυγος ρωτά πώς αντιδράς μπροστά σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Αυτό το ίδιο το ερώτημα δείχνει ότι αυτή η γυναίκα έχει υπομονή, μέχρι τώρα τουλάχιστον, διότι η κατάσταση που περιγράφει δυστυχώς δεν είναι στιγμία. Πρέπει να ζει σε ένα τέτοιο κλίμα εξευτελισμού και να γνωρίζει ότι η σύζυγός της έχει μια εξωσυζυγική σχέση. Πώς αντιδράς? Θα έλεγα απλά ανθρώπινα ή θεανθρώπινα. Δεν είναι εύκολη απάντηση. Δεν υπάρχουν συνταγές. Αυτό εξαρτάται από τις αντοχές του ίδιου του ανθρώπου.
Εμείς αγαπητοί ακροατές μπορούμε να πούμε πάρα πολύ απλά ότι την απιστία ακόμα και το Ευαγγέλιο τη θεωρεί λόγο διαζυγίου. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν υπομονή, που αντιμετώπισαν με πολλή υπομονή όχι μόνο τέτοιες αλλά και χειρότερες συμπεριφορές. Θα ήταν καλό να διαβάσουμε το μυθιστόρημα του Παπαδιαμάντη στον γάμο του Καραχμέτη. Εκεί θα δείτε μια άλλη όψη των πραγμάτων που αγγίζει τη θεανθρώπινη πραγματικότητα, όπου εκεί ένας γάμος, ακόμα και αποτυχημένος, γίνεται οδός αγιασμού του ανθρώπου. Δεν ξέρω πόσο γνώρισα τις γυναίκες που έκαναν την υπέρβαση, που τελικά ένιωσαν ότι έχουν δίπλα τους έναν άρρωστο άνθρωπο, έναν ταλέπορο επί της ουσίας άνθρωπο, που νομίζει ότι είναι σπουδαίος, και εκείνες οι γυναίκες βάδισαν το δρόμο της αρετής και του αγιασμού. Δεν μπορεί όμως κανείς να βάλει σε έναν άνθρωπο ένα βάρος που δεν μπορεί να σηκώσει. Γι' αυτό είπα ότι σε αυτό το ερώτημα η απάντηση είναι του συγκεκριμένου προσώπου και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος προσεύχεται, αναζητεί πιο συγκεκριμένες και όχι ραδιοφωνικές συμβουλές. Μιλάει με το πνευματικό του, καταφεύγει στην εκκλησία, εξηγεί με πιο πολλές λεπτομέρειες τις καταστάσεις και αν μπορεί εκείνος να πάρει την απόφαση, την παίρνει και ανάλογα με την απόφασή του, τη δύναμή του, τη στοχοθεσία της ζωής του, δίνει τις απαντήσεις στον εαυτό του. Ναι αγαπητοί ακροατές, η ζωή είναι ένα άθλημα, ένα αγώνισμα κάποτε δύσκολο, όμως τελικά εξαρτάται από την προοπτική του ανθρώπου. Η προοπτική μας αγαπητοί μου ακροατές μέσα στην Εκκλησία είναι ο αγιασμός μας. Ο Κύριος μας προειδοποίησε ότι δια πολλών θλίψεων «Δίη μας εισελθύνει στην Βασιλεία του Θεού». Ο καθένας λοιπόν ζυγίζει τα πράγματα. Αυτό όμως, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο μία σύζυγος αντιμετωπίζει ένα τύπο συζύγου όπως τον περιγράψαμε, δεν αναιρεί το χάλι του συζύγου. Βέβαια μερικές φορές υπάρχουν κάποιες γυναίκες με αυτοθυσία και με υπομονή. Η αυτοθυσία και η υπομονή δεν είναι φυσικά ξεκάρφωτες. Δεν είναι μια άσκηση βίας στον εαυτό μου, γιατί τότε θα καταντήσουμε άρρωστοι. Αυτά μπορούν να υπάρχουν και να λειτουργούν φυσιολογικά όταν είναι τρόποι και δρόμοι για στόχους ουσίας. Τότε πλέον ο άνθρωπος, χωρίς να βασανίζεται, αλλά αγωνιζόμενος και σε δύσκολα στάδια πόνου, επιτυγχάνει αυτό για το οποίο ο άλλος απέτυχε. Καμιά φορά αγαπητοί μου ακροατές, μπορεί αυτός ο δρόμος τελικά να κάνει τον άλλον να ανανύψει. Και αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές για κάποιους τύπους ανθρώπων μιλάω σκληρά, διότι τα έργα τους είναι πολύ πιο σκληρά από τα λόγια μου. Και μακάρι η σκληρότητα των λόγων να ξυπνήσει μερικούς ανθρώπους. Και επειδή και αυτά έχουν συμβεί στη ζωή μου, γι' αυτό μερικές φορές επιμένω να περιγράφω τις καταστάσεις όπως είναι και όχι να χαϊδεύουμε τους ανθρώπους που δεν πρέπει να χαϊδεύουμε, αλλά να τους λέμε κατά πρόσωπο την αλήθεια. Ένα άλλο είδος ενδιαφέρον ερώτημα το οποίο τέθηκε είναι το εξής. Ποια είναι η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών όταν ένας γονέας είναι αιρετικός και ο άλλος ορθόδοξος? Είναι όντως αυτό ένα πρόβλημα σημαντικό που θέτει αυτός ο ακροατής. Το ερώτημα το δικό μου είναι αν το πρόβλημα αυτό υπήρχε εξ αρχής ή έγινε μετά. Διότι αν υπήρχε εξ αρχής, θα έπρεπε να περιμένει ο ορθόδοξος άνθρωπος ότι θα παρουσιαζόταν το πρόβλημα αυτό. Βέβαια μερικές φορές ο άλλος μας δίνει τη διαβεβαίωση ότι θα σεβαστεί την πίστη μας και ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν ορθόδοξα. Αλλά αυτή η διαβεβαίωση δεν ξέρω πόση αξία έχει. Αν λοιπόν
υπήρχε εξ αρχής το πρόβλημα, το ερώτημα αυτό τι νόημα έχει? Οι γιατροί λένε «κάλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν». Εάν έγινε λοιπόν μετά το πρόβλημα, δηλαδή αν στο διάστημα του γάμου ένας από τους δύο συζύγους προσχώρησε σε μία αίρεση, ίσως τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Γιατί αυτού του είδους οι προσχωρήσεις έχουν ένα φανατισμό μέσα τους. Και πιθανώς ο άνθρωπος αυτός να θέλει να επιβάλλει και στα παιδιά του το δικό του δρόμο. Τώρα, αν θέλουμε να προσεγγίσουμε περισσότερο αυτό το ερώτημα, θα έπρεπε να διαρωτηθούμε. Δεν το ξέρουμε αν η διαφορετικότητα είναι αφορμή σύγκρουσης ή διεκδίκησης των παιδιών. Εάν δηλαδή οι άνθρωποι, οι δύο σύζυγοι που έχουν διαφορετική πίστη, αν συγκρούονται γι' αυτό μεταξύ τους, αν προσπαθούν διαρκώς να εξηγούν στον άλλον ότι αυτό είναι λάθος και αν αυτή η σύγκρουση περιλαμβάνει τη σύγκρουση των παιδιών. Δηλαδή, αν ο καθένας προσπαθεί να δώσει τη δική του θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, αν ο καθένας προσπαθεί να επιβάλλει στα παιδιά τη δική του πίστη και αν παράλληλα προσπαθεί να υποτιμήσει την πίστη του άλλου. Βλέπετε αυτή τη στιγμή, τις παιδικές ψυχές τις κάνουμε θέατρο και στάδιο των δικών μας ανταγωνισμών. Και καλούν τα παιδιά τα μικρά να τοποθετηθούν. Αλλά πώς να το κάνουν αυτά τα παιδιά? Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα συνεχίσουμε. Thank you.
Και συνεχίζουμε λοιπόν λέγοντας πόσο εύκολο είναι για αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να τοποθετηθούν. Ένα παιδάκι αγαπάει και τον πατέρα του και τη μάνα του. Και τώρα, αν ο πατέρας και η μάνα συγκρούονται μέσα στην ψυχή του για το τόσο ουσιαστικά θέματα, τότε το παιδάκι είναι πραγματικά δυστυχισμένο. Είναι δυστυχισμένο γιατί τσακώνονται οι γονείς του. Είναι δυστυχισμένο γιατί προσπαθεί ο καθένας να το επιβάλλει τη δική του άποψη. Είναι δυστυχισμένο γιατί ο ένας γονιός υποτιμά τον άλλον, την πίστη του άλλου, και γιατί καλείται να διαλέξει και να αποφασίσει ότι οποιαδήποτε απόφαση θα χαλάσει το χατήρι του άλλου. Πρέπει να πω λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση και οι δύο γονείς είναι ανώριμοι, διότι παίζουν με την ψυχική ηρεμία των παιδιών τους. Θα μου πείτε τι να κάνουν, αφού έχουν διαφορετικούς δρόμους, να κρατήσουν μια ουδετερότητα απέναντι στα παιδιά τους, ας αφήσουν ο καθένας η ζωή του και η στάση του να κάνει τα παιδιά να διαλέξουν μέχρι ότου ενηλικιωθούν και έχουν κρίση. Υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα όμως. Υπάρχουν περιθώρια δράσης του ορθόδοξου γονιού? Διότι αγαπητοί μας ακροατές, μπορεί ο άλλος να έχει διαφορετική πίστη, αλλά να είναι αδιάφορος απέναντι στην πίστη του και να μην εμποδίζει τουλάχιστον φορτικά τον ορθόδοξο γονιό να δώσει την αγωγή, τη διαπαιδαγώγηση, τη θρησκευτικότητα. Να μην εμποδίζει τον άλλον γονιό να φέρει τα παιδιά του στην προσευχή, στην εκκλησία, στη Θεία Κοινωνία. Εάν όμως υπάρχει και από τις δύο πλευρές αιμονή, τότε το αποτέλεσμα θα είναι η σύγχυση των παιδιών. Και ίσως το πιο πιθανό θα είναι τα παιδιά να απορρίψουν την πίστη και των δύο. Και τελικά να ταλαιπωρηθούν γιατί οι γονείς τους ήταν ευσεβείς. Εδώ βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, τη λέξη ευσεβείς. Η ευσέβεια, όταν δεν βιώνεται με την ελευθερία και το σεβασμό στον άλλον και στην πίστη του άλλου, είναι αρρωστημένη ευσέβεια όπου και αν βιώνεται. Βέβαια, έχει σημασία και τι είδους αιρετικός είναι ο άλλος. Ποιο είναι το θρησκευμά του? Είναι μια άλλη θρησκεία χριστιανική? Είναι ένα άλλο θρήσκευμα? Είναι η αιμονή του σε κάποια οργάνωση? Γιατί παραδείγματος χάρη, οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είναι θρησκεία, είναι οργάνωση. Ο λαός μας σε αυτά τα πράγματα λέει κάτι πολύ απλό και σοφό. Καλύτερα να προλαβαίνει κανείς. Βέβαια, δεν μπορούμε να τα προλάβουμε όλα. Κάποιοι ίσως να τα προλάβουμε. Όταν δεν τα προλαβαίνουμε, ενώ μπορούμε, τότε είναι επόμενο να έρθουν τα προβλήματα. Όταν όμως μερικά δεν μπορούμε να τα προλάβουμε, τότε τι μένει? Αυτό που μένει στον ορθόδοξο πιστό είναι να βιώνει με αυθεντικότητα την ορθόδοξη πίστη του, να έχει μια αληθινά ορθόδοξη πνευματικότητα χωρίς θρησκοληψίες και να αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό με υπομονή, με προσευχή, που σημαίνει εμπιστοσύνη στο Θεό και το σημαντικότερο, με το παράδειγμά του. Με το φωτισμένο παράδειγμα λοιπόν, με το παράδειγμα που εμπνέει τα παιδιά, με το παράδειγμα που από μόνο του μιλάει και δίνει απαντήσεις στα παιδιά. Διότι αυτό που έχει σημασία είναι ο καρπός της πίστεώς μας. Αν ο καρπός είναι ο αγιασμός μας, είναι η χαριτωμένη καρδιά μας, τότε και αν ακόμα στην αρχή φαίνεται να χάνουμε το παιχνίδι, όμως η εμπιστοσύνη μας, η αληθινή και η ζωντανή στο πρόσωπο του Χριστού και της Παναγίας μας, τότε, να ξέρετε αγαπητοί μας ακροατές, θα φέρει το αποτέλεσμα. Τα παιδιά θα αναγνωρίσουν την αλήθεια. Και αυτό δεν είναι μία θεωρητική σκέψη. Είναι κάτι που βγαίνει από την εμπειρία, δηλαδή από παραδείγματα, τέτοια σαν και αυτά τα οποία αναφέρθηκαν. Να θυμάστε ότι η πίστη δεν είναι ποτέ ένας ιδεολογικός προσανατολισμός. Είναι ζωή, είναι ελευθερία, είναι αγάπη η πίστη του Χριστού, είναι στάση ζωής.
Δεν μπορώ να πείσω τον άλλον ότι αυτό που πιστεύω εγώ είναι σωστό, εάν δεν έχω μία σωστή στάση ζωής απέναντι σε όλους. Ακόμα και στο σύζυγο, ο οποίος βρίσκεται σε αίρεση και σε πλάνη. Και βέβαια, με μία τέτοια αιμονή, δεν υπάρχει περίπτωση να πείσω και το σύζυγο κάποτε ότι είναι σε πλάνη. Ένας άνθρωπος βέβαια που πορεύεται σωστά σε έναν αιρετικό και μάλιστα φανατισμένο, όσο πιο σωστός είμαι, τόσο πιο καλός είμαι και με βρίζεται. Έτσι πιστεύει, γιατί νιώθει ότι χάνει το παιχνίδι και το χάνει επί της ουσίας. Όμως, τι θέλουμε τελικά, αγαπητοί μας ακροατές? Και τον αγιασμό μας και τη χάρη του Θεού στη ζωή μας και να κερδίσουμε και τα παιδιά μας. Μπορεί να μην τα κερδίσουμε μικρά, να τα κερδίσουμε μεγάλα. Ας τα εμπιστευτούμε λοιπόν, ας εμπιστευτούμε τη σωτηρία τους στην αγάπη του Χριστού και ο Χριστός θα βρει το δρόμο. Μια ακροάτρια, μας λέει ο Μητροπολίτης Ισανίου, ρωτάει και μας γράφει ότι ο σύζυγός της έχει μια πολύ περίεργη συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά του όταν κάνουν μια αταξία ή είναι ακατάστατος ο χώρος τους. Τους λέει συνεχώς πως θα αλλάξει σπίτι, με αποτέλεσμα και αυτά τα ίδια τα παιδιά να χρησιμοποιούν τους ίδιους όρους όταν τσακώνονται, και έτσι η κατάσταση να είναι έκριθμη. Το πρώτο σχόλιο μου λοιπόν είναι ότι είναι κρίμα άνθρωποι που έφτασαν στην ηλικία των γονιών και στην ιδιότητα των γονιών να είναι τόσο μπερδεμένοι και τόσο χαμένοι. Βέβαια δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα στο ερώτημα αυτό. Τι σημαίνει ότι τους λέει ότι θα αλλάξω σπίτι? Εννοεί ότι θα φύγει ο ίδιος από το σπίτι και θα πάει να μένει μόνος του? Εννοεί ότι θα τους πάει σε ένα καλύτερο σπίτι που τα παιδιά δεν θα το λερώνουν και θα το προσέχουν? Τι νόημα έχει αυτή η απειλή, γιατί έτσι παρουσιάζεται? Για τις αταξίες των παιδιών θα αλλάξει σπίτι, θα φύγει και θα τους αφήσει έτσι? Είναι δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα περίπτωση πατέρα που δεν μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς απέναντι στα παιδιά του και που δεν ξέρει να μιλάει μαζί τους. Σε αυτή την ιστορία, η ανοριμότητα ανήκει στους γονείς και όχι στα παιδιά. Τα παιδιά είναι φυσιολογικά. Δεν είναι παράξενο τα παιδιά να είναι άτακτα. Τα παιδιά πολλές φορές τσακώνονται μεταξύ τους. Όπως και δεν είναι παράξενο να είναι άτακτα στο χώρο τους. Αυτός που έχει την ευθύνη για όλα αυτά είναι οι γονείς, δεν είναι τα παιδιά. Η συμπεριφορά του πατέρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω, και της μητέρας, μοιάζει μη φυσιολογική. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Οι γονείς πρώτον πρέπει να συνεργάζονται. Πρέπει να εκτιμούν σωστά τα πράγματα, δηλαδή πόσο χρήσιμο θα είναι για τα παιδιά να οργανώνουν σωστά το χώρο τους. Είναι λάθος αγωγή το να εξηγήσει στο παιδί ότι πρέπει να έχει μαζεμένο το δωμάτιό του. Είναι αυτή η πραγματικότητα μια καλή προδιαγραφή για το μέλλον των παιδιών. Γιατί η αταξία, η ακαταστασία δεν είναι συστατικό υγιούς προσωπικότητας. Τα παιδιά όμως μικρά έτσι είναι. Οι μεγάλοι όμως τι κάνουνε, πώς τους μιλάνε, πώς τους εξηγούνε? Γιατί είναι λύση ότι θα φύγω από το σπίτι ή ότι θα αλλάξω σπίτι? Και τι θα γίνει? Θα αλλάξουν σπίτι. Τον εαυτό τους δεν θα τον πάρουν μαζί τους? Το πρόβλημα λοιπόν είναι στο σπίτι ή στον εαυτό τους? Ένα σπίτι που το έχουμε ίσως ρημάξει με τις απροσεξίες μας, και αν το αφήσουμε και πάμε σε ένα άλλο σπίτι, αλλά τους εαυτούς μας τους πάρουμε μαζί μας όπως στο παλιό, δεν θα κάνουμε το ίδιο και στο καινούριο? Βλέπετε, αγαπητοί μας ακροατές, τι μπερδεμένοι άνθρωποι είμαστε. Το πρόβλημα είναι στο σπίτι λοιπόν? Τα δωμάτια από μόνα τους γίνονται κατάστατα? Άρα το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να αλλάξουμε σπίτι, αλλά χαρακτήρα. Να αλλάξουμε στάση ζωής. Μια τέτοια κατάσταση τα παιδιά την εκμεταλλεύονται
διότι η αντίδραση του πατέρα δεν είναι φως οδηγητικό για το τι πρέπει να κάνουνε, διότι γενικά τα παιδιά μας δεν τα απειλούμε για να τα οδηγήσουμε στο σωστό. Τους μιλάμε, κουβεντιάζουμε μαζί τους, κάποτε αφήνουμε τη συνέπεια, γιατί όταν ένα παιδάκι, παραδείγματος χάρη, που έχει ακατάστατο το δωμάτιό του, θα ψάχνει την επόμενη μέρα να βρει τα τετράδια του για να πάει στο σχολείο και να μην το βρίσκει, και εμείς θα το αφήσουμε να μην το βρει, να του στοιχήσει, να εκτεθεί, γιατί τότε θα παιδαγωγηθεί από τη συμπεριφορά του. Άρα λοιπόν, δεν αφήνουμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί αυτό δείχνει την ανικανότητά μας να πάρουμε τις ευθύνες που έχουμε. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού και την ευλογία Του θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε. Με αγάπη για την οικογένεια, μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.